απαντήσεις σε ζητήματα που αμφισβητήθηκαν ή έγιναν ακόμη και αντικείμενο διχασμού των κοινωνιών της Ευρώπης, επιχείρησαν να δώσουν μέσα από την επιστημονική σκοπιά νομικοί που συμμετείχαν στο 9ο ετήσιο τακτικό συνέδριο των Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέματα εύθραστα, θεμελιώδη δικαιώματα και το δημόσιο δίκαιο στον αστερισμό των κρίσεων. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησε σήμερα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας, τονίζοντας τον ρόλο των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται συχνά, κατά πόσο η περίοδο της κρίσης που περάσαμε επηρέασε και σε ποιο βαθμό τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι καθ' όλο αυτό το διάστημα έγινε μια τεράστια προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση και από την ελληνική πολιτεία στο σύνολό της, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ισορροπία, ακόμα και στην περίοδο της πανδημίας που, όπως ξέρετε, ήταν μια δύσκολη περίοδο, ώστε αφενός να προστατευτεί η κοινωνία στο μέγιστο βαθμό και αφετέρου να υπάρξει η απόλυτη προστασία του πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις παραμέτρους του, αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, διδάκτορ νομικής στο Ανοιχτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτό παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως, μόνο μέσα από μια ανοιχτή μέθοδο συντονισμού μεταξύ των κρατών μπορεί να αποφασιστεί κάτι. Επομένως, πρωτοβουλία συνεχίζει να ανήκει στα κράτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτη η Αυστρία ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό όλων των ενηλίκων κατά της COVID-19 από την 1η Φεβρουαρίου του 2022. Όντως, τίθεται κάποια ζητήματα σύγκρουσης δικαιωμάτων. Αυτά τα έχει κρίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, βέβαια, σε πρόσφατες αποφάσεις. Αναμένουμε άλλη μία τώρα. Σχετικά από τη μία τη δημόσια υγεία και από την άλλη με διάφορα ζητήματα ακεραιότητας προσώπου κτλ. Ή συμμετοχή σε ιατρική πράξη συνένεσης. Έχουμε αποφάσει μέχρι τώρα, υπάρχει ένα κόρπους αποφάσεων, περιμένουμε και άλλες να εμπλουτιστεί. Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει εδώ και μήνες στείλει το μήνυμα πως είναι καιρός για την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, διευκρινίζοντας όμως ότι η απόφαση ανήκει στα κράτη-μέλη.